πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε σε κριτικό Γλέντι όταν πατέρας χτύπησε τον 15χρονο γιο του που αρνήθηκε να πιει μια κούπα κρασί. Ο γονιός θεώρησε ότι η άρνηση του παιδιού ήταν προσβολή για τον ίδιο. Το εν λόγω περιστατικό παίρνει το φως της δημοσιότητας με αφορμή σεμινάρια ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ που πραγματοποιούνται στην Κρήτη. Την Κρήτη αλλά και τη Σαντορίνη επισκέφθηκε ο Αυστραλός δράστης της πολύ νεκρής αιματηρής επίθεσης στη Νέα Ζηλανδία σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου του 2016, ο 28χρονος Μπρέντον Τάραντ είχε αφηχθεί στη χώρα μας με πτήση από Κωνσταντινούπολη και έμεινε για λίγες ημέρες σε Ηράκλειο και Σαντορίνη. Αποτελεί ένα χωριό φάντασμα στο κέντρο του Λασιθίου που αφέθηκε στο πέρασμα του χρόνου και εγκαταλείφθηκε. Τα πάνω περβολάκια άλλοτε ήταν ένα χωριό που έσφιζαν από ζωή, αλλά σήμερα πλέον δεν έχουν ούτε ένα κάτοικο, αφού πρόσφατα πέθανε και ο τελευταίος. Συγκινητικό και νοσταλγικό είναι το βίντεο από τους δρόμους του εγκαταλελειμμένου χωριού, όπου πλέον οι φωνές των ανθρώπων σώπασαν και τα σπίτια έπαψαν να φιλοξενούν χαρές και λύπες. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.